Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ για ακόμα ένα απόγευμα στην εκπομπή Υπάρχει Λύση μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα θα βρούμε λύσεις και μάλιστα σήμερα στο στούντιο μαζί μας τρεις δικηγόροι. Ναι, καλά ακούσατε, τρεις θα είναι. Θα είναι η κυρία Άννα Κορσάνου, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη και ο κύριος Γιώργος Κουτσούκος. Ο κύριος Γιώργος Κουτσούκος, ο μοναδικός άντρας στην παρέα μας, με τέσσερις γυναίκες, να δω πώς θα ανταπεξέλθει. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Μίτιλη. Ολοκληρώνεται σήμερα η κυβερνητική αποστολή στην Κίνα επιπλέον επενδύσεις ύψους ανά των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται να κάνει η Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά πέραν των 350 εκατομμυρίων που προέβλεπει η συμφωνία παραχώρησης του ΟΛΠ. Όπως ανακοίνωσε σήμερα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος της Κόσκο, Χου Λιρόγκ, στη συνάντηση που είχαν στη Σαγκάη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Κόσκο στον Πρωθυπουργό, προτεραιότητα του κινέζικου κολοσσού είναι οι επενδύσεις στον τομέα της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απλή αναλογική. Στην πρόταση της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών για το πρώτο κόμμα, καθώς και το δικαίωμα του εκλεγήνα από το 17ο έτος της ηλικίας. Το ποσοστό εισόδου ενός εκλογικού σχηματισμού στη Βουλή εξακολουθεί να είναι 3% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικράτειας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο για την κινητικότητα στο δημόσιο τομέα με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή μετά από 10 ημέρες. Ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναδάκης ενημέρωσε ότι στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αναμένεται να αναρτηθεί το προεδρικό διάταγμα με βάση το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν έως και 7 χρόνια προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, υπάλληλοι με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα ανέβουν βαθμολογικά και θα πρημοδοτηθούν με μόρια για την ανάληψη θέσεων ευθύνης, όταν θα γίνει η επιλογή προϊσταμένων. Σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι αλλά και υπέρβαση από τον στόχο του προϋπολογισμού παρουσίασαν τα καθαρά φορολογικά έσοδα τον Ιούνιο. Παράλληλα και το εξάμηνο Ιανουάριο-Ιούνιο 2016 τα έσοδα στις ΔΟΗ υπερέβησαν τον στόχο του προϋπολογισμού. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τον Ιούνιο τα καθαρά φορολογικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 32,9% σε σχέση με πέρυσι και ανήλθαν σε 3,74 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 1,33% έναντι του στόχου που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό. Με τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο, η αξία των αγροτεμαχίων θα προστίθεται πλέον στην αξία των υπόλοιπων ακινήτων και αν το σύνολο ξεπερνά τα 200.000 ευρώ, θα επιβάλλεται συμπληρωματικός ένφια. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη καθορίσει πώς θα υπολογίζεται η αξία των αγροτεμαχίων. Εάν αυτό γίνει με το υφιστάμενο σύστημα της αντικειμενικής αξίας γης, τότε θα προκύψουν τεράστιες επιβαρύνσεις για όσους έχουν πολλά αγροτεμάχια και φυσικά για τους αγρότες. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν πάρει εντολή να τρέξουν εναλλακτικά σενάρια, ώστε αφενός με να εισπράξει το δημόσιο τα ποσά που έχει προϋπολογίσει από τον συμπληρωματικό ένφια και αφετέρου δε να μην προκύψουν επιβαρύνσεις που θα προκαλέσουν μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως μεταξύ των αγροτών. Μέχρι και τις 16 Ιουλίου τρέχουν οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για τα φετινά προγράμματα της αγροτικής εστίας, δωρεάν διακοπές, δωρεάν βιβλία του ΟΓΑ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο απαραίτητος έλεγχος από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ. Η επιλογή των 358.300 δικαιούχων θα γίνει με κλήρωση και η παραλαβή των σχετικών κουπονιών θα γίνει μέσω ΚΕΠ. Κάτι που δίνει την ελπίδα στη διοίκηση του οργανισμού ότι θα καταστεί εφικτό να ξεκινήσουν τα προγράμματα της αγροτικής εστίας την 1η Αυγούστου, ίσως βεβαίως και νωρίτερα. Σε σχέση με πέρυσι, τα προγράμματα δεν θα έχουν ετήσια διάρκεια, αλλά η ολοκλήρωσή τους έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαΐου 2017 το αργότερο. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του δεύτερου εξαμήνου 2015 των αυτοτελώς αποσχολούμενων καθώς και των εργοδοτών επιχειρήσεων που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2016. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα τράπεζας ή των ΕΛΤΑ καθώς και μέσω της υπηρεσίας e-banking όλων των τραπεζών. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News.
ευρωπαϊκή πτώση, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούσε να μην δεν επηρεάσει το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα γενικώς δείκτης μικρές οι απώλειες, ωστόσο, στο μείον 0,23% και στις 525,97 μονάδες. Σοφία Ροδοπούλη, ακόμα ένα απόγευμα, θα μας δώσει αναλυτικά την εικόνα της αγοράς σήμερα. Καλησπέρα, Σοφία μου. Καλησπέρα, Ιγνία και Σοφία, κυρίες και κύριοι. Τελικό χρηματιστήριο για ακόμα μία ημέρα βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος. Υποχωρεί κατά 0,23%, ωστόσο όπως βλέπουμε οι ρευστοποίησεις είναι αρκετά μικρότερες σε σχέση με αυτές των προηγούμενων ημερών. Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημά του το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρούσε πολύ αρκετά σημαντικότερα, με απόλυση κοντά στο 1%. Ωστόσο, με το πέρασμα της ώρας είδαμε τις ελληνικές τράπεζες να περνούν σε θετικό έδαφος, γεγονός το οποίο προσφέρει αυτή την μεγαλύτερη στήριξη που βοηθάει το γενικό δείκτη να πάει κοντά στο 0. Μετά από σημαντικές απώλειες που έχουν καταγράψει όλες αυτές τις μέρες οι τραπεζικές μετοχές, σήμερα ανακάμπτουν. Η Πειραιώς, η οποία έχει χάσει το μεγαλύτερο ποσοστό, σήμερα ενισχύεται κατά 17,7%, η Αλφα στο συν 4,4%, η Eurobank στο συν 3,85% και η Εθνική με κέρδη 2,35%. Βεβαίως δεν ήταν αρκετή έκθεση της Credit Suisse για να πτωίσει την πορεία των τραπεζικών μετοχών σήμερα, η οποία προχώρησε σε μείωση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες και βεβαίως μέσα σε αυτή την αναθεώρηση των εκτιμήσεων προς τα κάτω, η εξήγηση που δίνει είναι ότι αυτό το οποίο επηρεάζει είναι η ευρύτερη αβεβαιότητα που υπάρχει στις γειτονικές χώρες όπως είναι και η Ιταλία και η Ισπανία σε επίπεδο τραπεζών αλλά και σε επίπεδο ρυθμών επιστροφής στην κερδοφορία σε ό,τι αφορά τον κλάδο. Έχει δώσει και κάποιες τιμές στόχους οι οποίες είναι αρκετά πιο μειωμένες και θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο η Credit Suisse αναμένει ότι ο κλάδος θα ανακάμψει σημαντικά εάν πρώτα το πολιτικό κλίμα σταθεροποιηθεί. Αυτό σχολιάζει στην έκθεσή του. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν βλέπουμε ότι παρόλα αυτά το ελληνικό χρηματιστήριο κινείται θετικά και οι τραπεζικές μετοχές και πρέπει να σου πω αυτή την ώρα ότι έχει περάσει και σε θετικό έδαφος στο συν 0,36% στις 529 μονάδες. Βλέπουμε να κάνει μια προσπάθεια να επαναπροσεγγίσει τις 632 μονάδες που ήταν ένα σημείο στήριξης το οποίο έχασε. Βεβαίως περιμένουμε τώρα και τα νεότερα από άλλα ανοιχτά μέτωπα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν για να δούμε πώς και η αγορά θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, αυτό το οποίο σχολιάζουν και οι αναλυτές και να κλείσω με αυτό είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από την ελληνική αγορά την ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι και τόσο καλές, την ώρα που οι διεθνείς αγορές υποχωρούν, την ώρα που υπάρχει αβεβαιότητα για τις επίφοβες επενδύσεις όπως είναι αυτές των μετοχών και οι επενδυτές στρέφονται κυρίως σε ασφαλή καταφύγια όπως είναι τα ομόλογα, τα δεκαετή ομόλογα, τα κρατικά. Το κρατάμε αυτό, περιμένουμε και τις εξέλιξεις να δούμε αν και εφόσον θα μπορέσουν να επηρεάσουν την ελληνική αγορά θετικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς κάθε απόγευμα μόνο στην εκπομπή υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση και για το ασφαλιστικό και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και φυσικά και για τη φορολογία. Όλα αυτά θα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά με τους τρεις εκλεκτούς καλεσμένους μας, τον κύριο Γιώργο Κουτσούκο, την κυρία Άννα Κορσάνο αλλά και την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Είναι και οι τρεις δικηγόροι και θα μας βρουν λύσεις και σήμερα το απόγευμα. Σας το είπαμε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα αργήσουμε πολύ, καθώς έχουμε τρεις δικηγόρους. Ναι, τρεις έχουμε σήμερα στο στούντιο μαζί μας για να μας βρουν λύσεις και για το ασφαλιστικό και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και φυσικά για οτιδήποτε αφορά τις νομικές συμβουλές που μπορούν να δώσουν. Είσαι πολύ τυχερός πάντως σήμερα, Γιώργο. Σήμερα πάντως πρωταγωνιστείτε εσείς. Εγώ έχω μια πολύ δύσκολη αποστολή. Σε βάλαμε και στη μέση μεταξύ δύο πολύ. Αλλά είναι δύσκολο. Ναι, δύο γυναικών. Δεν το συζητώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Οι άνθρωποι μας,
καλύτεροι οι φίλοι και οι φίλες μας. Αλλά κατανοώ βεβαίως τη δυσκολία να είσαι σε δύο τόσο ωραίες γυναίκες, Γιώργο Κούτσοβο. Θα προσπαθήσεις όμως. Θα προσπαθήσω, θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε ευχάριστα θέματα, γι' αυτό φέρνουμε ευχάριστους ανθρώπους στο στούντιο, για να μπορούμε τουλάχιστον να τα ακούμε λίγο καλύτερα. Να τα περνάμε με έναν ωραίο τρόπο. Πάμε για Ευδοκία. Ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Κορσάνου. Λοιπόν, πρεμιέρα, κυρία Κορσάνου, μας το έχετε πει σε πολλές εκπομπές πριν. Είχατε προειδοποιήσει να είμαστε συνεπείς, σαν δανειολήπτες, τις οφειλές μας, γιατί τα άσχημα πράγματα δυστυχώς κάποια στιγμή θα έρθουν και θα χτυπήσουν την πόρτα. Πρεμιέρα λοιπόν των πληστηριασμών, το είχατε πει. Τι γίνεται λοιπόν και ποια είναι η ρύθμιση κλειδί για κάποιον που έχει υπερχρεωμένο, που είναι υπερχρεωμένος μάλλον και έχει κόκκινα δάνεια. Πραγματικά, Σοφία μου, πρεμιέρα, αλλά ακόμα δεν έχει δει τίποτα ο κόσμος για τον απλό λόγο ότι οι διαταγές πληρωμής δεν εκδίδονται μέχρι το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα ξεκινήσουν εκδίδονται οι διαταγές πληρωμής και τότε είναι που θα γίνει το μεγάλο άνοιγμα στους πληστηριασμούς. Προς το παρόν έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποιοι πληστηριασμοί, αλλά σε πολύ μικρό πλαίσιο σε σχέση με τους δανειολήπτες, αυτούς που οφείλουν στις τράπεζες. Γι' αυτό και ενημερώνω, να πω στο σημείο αυτό να κάνω μια παρένθεση. Ο κόσμος ασφαλμένα νομίζει ότι τα δικαστήρια δεν λειτουργούν. Λειτουργούν, γίνονται κανονικά δικαστήρια, ειδικά για τα υπερχρεωμένα γίνονται κανονικότατα. Άρα ο κόσμος δεν πρέπει να επαναπαυτεί και να πει: έλα μωρέ, είναι κλειστά τα δικαστήρια, δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται κανονικά όλα και κανονικά τώρα μπορεί να γίνει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αν έχει προχωρήσει από παλιά, έχει εκδοθεί μια διαταγή πληρωμής. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης? Πρέπει να πάει σε ένα δικηγόρο, να ενημερωθεί για τις διεξόδους και τις δυνατότητες που του δίνει ο νόμος για την περίπτωσή του. Ή θα κάνει μια ρύθμιση με την τράπεζα, που τώρα οι τράπεζες, ιδιαίτερα για μικρά ποσά, κάνουν πολύ καλές ρυθμίσεις, ή θα μπει στο νόμο Κατσέλη. Ο μόνος τρόπος για να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, που δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία όπως προστατευόταν πολλά χρόνια πριν, πλέον η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται, είναι μόνο με το νόμο Κατσέλη. Και πολύ σωστά ήταν τα σχόλιά σας, Κία και Σοφία, και αυτά που κάναμε στο διάλειμμα που δεν ακούνε οι τηλεθεατές, ότι αυτόν τον 1,5 χρόνο έχουμε δει, ας πούμε, κάποιες δυσκολίες, να το πω έτσι κομψά, οι οποίες συνεχίζονται όχι μόνο από τον τομέα, στον τομέα των δανείων, αλλά και στον τομέα των φορολογικών, τη φοροεπιδρομή που έρχεται. Και να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι πιο πολύ σε αυτή την περίοδο πρέπει να φοβάται ένας οφειλέτης της εφορίας παρά ένας οφειλέτης της τράπεζας. Θα μας πείτε σωστά, πολύ λίγο. Η εφορία χτυπάει αλήπητα. Γιατί χρωστάτε στην εφορία, ακριβώς, λοιπόν. Κάνει κατασχέσεις. Για ποσά πάνω από 500 ευρώ μπορούμε να δούμε και κατάσχεση στο σπίτι μας. Αν έχουμε ευρώ. Πάνω από 500 ευρώ κατάσχεση στο σπίτι μας. Για να μας πάρουν καταθέσεις από το πρώτο ευρώ. Άρα πολύ αναλυτικά μπορούμε να τα πούμε αυτά και μπορούμε σε να πούμε τρόπο στους τηλεθεατές μας πώς να προστατευθούν και να αμυνθούν. Λοιπόν, συνεχίζω με τη δεύτερη κυρία Γιώργο. Λοιπόν, προσωρινές συντάξεις, κυρία Φραγκάκη, και τις συντάξεις πείνας των 144 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Από 144 ευρώ. Έχουμε την εγκύκλιο. Και όπως είπατε, από 144 ευρώ ξεκινάνε οι συντάξεις. Προσωρινές τουλάχιστον. Η προσωρινή σύνταξη λοιπόν στο μείον 30%. Στο μείον 30% εξεδόθη σχετική εγκύκλιο. Και δεν μας έφτανε αυτό, τους ασφαλισμένους δηλαδή και τους συνταξιούχους, καθώς μετά θα περιμένουν, κουνάει το κεφάλι του ο Γιώργος γιατί θα επέμβει σε πολύ λίγο, κατά ένα χρόνο περισσότερο. Δηλαδή, άμα ήταν ο μέσος όρος 2 χρόνια, τώρα θα είναι 3 χρόνια μέχρι να πάρει την κανονική του σύνταξη. Ακριβώς. 3 χρόνια. Μάλιστα. 12 Μαΐου είναι η πολύ σημαντική ημερομηνία για το ασφαλιστικό, Γιώργο Κουτσούκο. Για ποιο λόγο? Ναι, Σοφία, είναι πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία, γιατί αυτή θα κρίνει ποιος τρόπος υπολογισμού θα εφαρμοστεί. Αν θα υπάρξει ο παλιός ή ο νέος τρόπος υπολογισμού για εκείνους που αποχωρούν σε συνταξιοδότηση. Είναι κομβικό το σημείο, διότι εκτός από την κατάθεση της αίτησης, θα πρέπει κάποιος να προσέξει και πότε έχει γίνει διακοπή της απασχόλησής του. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ εκείνους τους ασφαλισμένους που είναι στον ΟΑΕ ή και στα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων, όπως είναι το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑ ή το Ταμείο των Νομικών, γιατί θα συνδεθεί και αυτό το γεγονός, προκειμένου να δει κάποιος αν εμπίπτει στον παλιό ή στον νέο τρόπο υπολογισμού. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος έχει κάνει διακοπή πριν τις 12 Μαΐου του 2016 και καταθέσει την αίτησή του μετά, θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη η ημερομηνία της διακοπής, αν είναι πριν τη 12η Μαΐου, προκειμένου να εμπέσει τελικά στον παλιό τρόπο υπολογισμού. Εάν όμως η διακοπή της απασχόλησης κάποιου είναι μετά τη 12η Μαΐου, ακόμα και αν η αίτηση συνταξιοδότηση έχει κατατεθεί πριν,
θα δυστυχώς για εκείνον θα ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού που κατά κανόνα θα οδηγήσει σε χαμηλότερη σύνταξη. Λοιπόν, πρωταγωνιστές αυτή την εκπομπή είναι οι τηλεθεατές μας. Ευδοκία κάθε απόγευμα. Ο πρώτος τηλεθεατής σε πολύ λίγο μετά τον κύριο Χριστόδουλο θα συζητήσουμε τι γίνεται χρωστά μες στην εφορία. Έχουμε παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίως θα πούμε τι γίνεται και τι αλλάζει με αυτό το ΕΚΑΣ. Γιώργο, σε κάθε εκπομπή κάτι έχουμε να πούμε για επικουρικές, για ΕΚΑΣ. Και η μείωση των επικουρικών πρέπει να μιλήσουμε και αυτό. Για αυτούς που έχουν πάνω από 1.300 ευρώ σύνταξη και επικουρική μητά, θα δουν το 40% τη μείωση τη επικουρική. Επίσης, πάρα πολλοί συνταξιούχοι καθημερινά ρωτάνε τι γίνεται. Είμαι συνταξιούχος, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. Θέλω μια δεύτερη δουλειά. Μπορώ και βεβαίως τι θα φέρει αυτό και τι συνεπάγεται. Κύριε Χριστόδουλε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, τρεις δικηγόρους σας έχουμε. Ναι, μα ακούτε. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Είπε η κυρία Σύνταξη, όταν λέτε και επικουρική, κυρία και επικουρική, 1.300 ευρώ, τι εννοείτε, κανένα κανάλι δεν το... Τα μεικτά εννοεί, μάλλον. Τα μεικτά, κύριε. Μεικτά. Καθαρά γύρω στα 1.100 να είναι σύνολο η κυρία και επικουρική σας. Αν καθαρά παίρνετε πάνω από 1.100 ευρώ, δυστυχώς θα δείτε μια μείωση στην επικουρική σας. 1.100, αν είναι η επικουρική και η κυρία. Καθαρό ποσό όμως, προσέξτε. Καθαρό ποσό, δηλαδή όταν θα προσθέσετε. Το καθαρό ποσό πόσο πρέπει να είναι. 1.100. 1.100. Καλώς, σε ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό και να το πούμε λοιπόν, Άννα, Γιώργο και Κατερίνα. Άλλο τα καθαρά, έτσι. Πολύ θα δούμε ρωτάνε, μια μείωση σιγά σιγά στις επικουρικές τους και μείωση του εισοδήματός τους. Να πούμε για το θέμα που είπες πριν, Σοφία μου, πολύ σημαντικό, γιατί εγώ σαν, το ακούω πάρα πολύ από συνταξιούχους απελπισμένους, ειδικά τώρα με τη μείωση των συντάξεων. Ψάχνουν όλοι απελπισμένοι να βρουν δουλειά. Mm-hmm. Και υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν ήδη βρει δουλειά, εδώ και χρόνια. Όχι καλή δουλειά, κάποιες ώρες τη βδομάδα. Αλλά συμπληρώνουν το εισόδημά τους, γιατί επί συντάξεις ζουν τα παιδιά και τα εγγόνια. Έτσι είναι η ελληνική κοινωνία δομημένη. Να δώσουμε την ενημέρωση ότι πλέον με τον καινούριο νόμο, τον νόμο Κατρούγκαλο, όποιος συνταξιούχος από εδώ και πέρα βρει δουλειά, θα δει μείωση των συντάξεων αποδοχών του κατά 60%. Mm-hmm. Όσοι έχουν ήδη βρει δουλειά, πάνε με το προηγούμενο καθεστώς, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εργάζονται και να μην δουν μείωση στις συντάξεις. Ήταν ευνοϊκότερο το προηγούμενο. Ήταν ευνοϊκότερο. Άρα λοιπόν η σημαντική ημερομηνία είναι, όταν λέμε μέχρι ποια ημερομηνία πάρα... 12 Μαΐου. Μέχρι 12 λοιπόν Μαΐου είναι η ημερομηνία. Αυτή η 1453 στην άλλωση της πόλης. Για εκείνους που είναι κάτω των 55. Αυτοί δεν μπορούσαν έτσι και αλλιώς να βρουν δουλειά. Πάρουν, αλλά αυτοί που ήταν άλλο το 55 με το προηγούμενο καθεστώς μπορούσαν να εργαστούν και να πάρουν το, ένα ποσοστό της... Άρα προσοχή λοιπόν, γιατί πάρα πολλοί συνταξιούχοι αγωνιούν, το εισόδημα δεν φτάνει, σου λένε και κάτι άλλο. Ακόμα και αν βρουν δουλειά από εδώ και πέρα πρέπει υποχρεωτικά να το ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τομέα και το ΕΦΚΑ και τον ασφαλιστικό τομέα. Αλλιώς αν τους βρουν θα πάρουν πίσω αναδρομικά όλα τα ποσά τη σύνταξη που έχουν εισπράξει και με προσαυξήσεις. Και φυσικά θέλω και την ενημέρωση του συναδέλφου, του εργατολόγου, να μας συμπληρώσει σε αυτά που λέω, έτσι. Όχι, ναι, είναι υποχρεωτική η ενημέρωση του ασφαλιστικού φορέα, διότι αν αντιληφθεί ότι δεν έχει γίνει εγκαίρως ενημέρωση για την έναρξη της απασχόλησης, θα υπάρξουν πράγματι και επιστροφή και κυρώσεις. Και προσαυξήσεις. Γιατί το απέκρυψε δόλιος. Και οπότε το ποσό δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο το οποίο θα κληθεί να επιστρέψει. Πάντως, αυτό που ήθελα εγώ να προσθέσω είναι ότι εκείνοι οι οποίοι τουλάχιστον είναι κάτω των 55 ετών, με το προηγούμενο καθεστώς, εάν απασχολούνταν, είχαν πλήρη αναστολή της σύνταξης, mm-hmm. δεν τη λάβαναν καθόλου. Τώρα όμως τους δίνεται η δυνατότητα να τη λαμβάνουν έστω με μια περικοπή 60%. Οπότε είναι πιο ευνοϊκό το καθεστώς για αυτούς που είναι κάτω των 55. Δεν είναι όμως καθόλου ευνοϊκό για αυτούς που είναι άνω των 55 ετών, γιατί εκεί είναι το 60%. Λοιπόν, μετά την κυρία Κωνσταντίνα Ευδοκία, θα ανοίξουμε το πολύ σημαντικό θέμα του ΕΚΑΣ. Ναι, θα μιλήσουμε και για το ΕΚΑΣ, ναι. Σοφία, γιατί αποσχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και επικουρικές και φάπαξ θα τα πούμε όλα. Και φάπαξ γιατί... πάντα θα πούμε. Θα πούμε όμως τι γίνεται και με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα περχαμένα νοικοκυριά, το καταλαβαίνετε και οι δύο, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δικές μας είναι άνω των 8.000, η Κατερίνα το λέγαμε και στο διάλειμμα, είναι 8.000 τα κίνητα που περιμένουν για να βγουν στο σφυρί που λέμε. Και πλέον με την εμπορική αξία θα γίνονται ακριβώς, και στριγμή. Ακριβώς, ακριβώς. Άννα, πρέπει να πούμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα, γιατί καταλαβαίνετε για τις οφειλές, για τα χρέη που κάποιος έχει στο δημόσιο. Και επίσης τι μπορούν να κάνουν, τι ρυθμίσεις, Κατερίνα μου, μπορεί να κάνει κάποιος, έτσι ώστε να μπορέσει να απεξέλθει. Η κυρία, η επόμενη Σοφία, είναι η κυρία Κωνσταντίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Κωνσταντίνα. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά κάποια συνταξιοδοτικά. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Έχω διοριστεί 5 Δευτέρου του 1987 και έχω γεννηθεί το 1998. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
Επομένως, σήμερα έχετε 29 έτη. Ναι, έχω αναγνωρίσει, συγγνώμη, από 17 του 2017 έχω αναγνωρίσει 2 χρόνια σπουδών. Α, οπότε είστε γύρω στα 31 χρόνια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Υπήρχε κάποιο παιδί ανήλικο? Όχι, απλώς παντρεμένη, είμαι χωρίς παιδιά. Μάλιστα, είστε χωρίς παιδιά. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε, αλλά θα είναι με καθεστώς μειωμένη σύνταξη. Ναι, σε τι ηλικία με μειωμένη και σε πλήκη. Θα μπορείτε και στην ηλικία που είστε, και στην ηλικία που είστε θα μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε. Απλώς η μείωση θα είναι αρκετά σημαντική. Γιατί, 37 χρονών είναι τώρα, 38. Είναι... 58. Α, νόμιζα ότι το 78 ναι. Τίποτε γεννηθήκατε. 58 γεννηθήκατε. Με δεδομένο ότι τα 60 τα συμπληρώνετε το 2018. Μάλιστα. Το 2018 το όριο ηλικίας έχει πάει στα 63 έτη και 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι απέχετε 5 χρόνια περίπου από το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Οπότε εκεί η μείωση θα είναι στο 30 συν 10%, 40%. Οπότε δεν θα πρότεινα να κάνετε κάποια κίνηση αυτή τη στιγμή. Για πλήρες στα 63 και 6 μηνές, μου είπατε. Ναι, έχει ανέβει το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Ήταν ίσχυαν τα 60, ωστόσο όμως τα 60 έχουν ανέβει αρκετά και επειδή τα συμπληρώνετε το 2018, είμαστε ήδη στα 63 και 3 μήνες. Και 6 μήνες, συγγνώμη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Από 687,63 ευρώ που λάβανε κάποιος συνταξιούχος το μήνα Μάιο για σύνταξη, 27 Πέμπτου, 28 Έκτου που πήγε να ξαναλάβει τη σύνταξή του από το ATM, mm-hmm. τη βρήκε μειωμένη κατά 419,29 ευρώ πήρε καθαρό ποσό. Κάτι θα έγινε με το ΕΚΑΣ, σκία μου, έτσι. Ναι. Πλέον ΕΚΑΣ ναι. θα παίρνουν όσοι παίρνουν σύνταξη από 664 ευρώ και πάνω. Κάτι θα έγινε με το ΕΚΑΣ για αυτόν τον κύριο και το ΕΚΑΣ ελήφθη αναδρομικά. Έπρεπε να είμαι το πάνω από τον Ιούνιο και αυτού που το είχαν πάρει από τον Ιούνιο, όλοι δηλαδή, του το κρατάει αναδρομικά. Γι' αυτό είδε τέτοια τραγική κίνηση. Α, του κρατάει λοιπόν και για τους 2 μήνες αναδρομικά. Πάμε λοιπόν να το δούμε και αναλυτικά. Λοιπόν, τι αλλάζει στο ΕΚΑΣ με την κατάργηση, τι θα δούνε. Έχουν και γωνία οι συνταξιούχοι. Πάνε λοιπόν στο ATM, όπως ο συγκεκριμένος κύριος μας έστειλε το μήνυμά του. Βλέπει ένα ποσό, μένει με το στόμα ανοιχτό. Τι κάνει λοιπόν και τι έχει αλλάξει, τουλάχιστον να υπάρχει η σωστή ενημέρωση. Έχει περικοπεί το ΕΚΑΣ από πάρα πολλούς δικαιούχους, γιατί έχουν μπει πάρα πολύ αυστηρά ισοδηματικά κριτήρια. Uh-huh. Και είναι γεγονός ότι η αντικατάσταση του ΕΚΑΣ από το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο πλέον έχει θεσπιστεί και έχουν ήδη προβληθεί και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του, σε καμία περίπτωση δεν νομίζω κατά τη γνώμη ότι μπορεί να προσφέρει αυτό το οποίο προσέφερε το ΕΚΑΣ μέχρι σήμερα. Δεδομένου ότι και το ποσό θα είναι κειμενόμενο ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που θα υπάρχει. Να πούμε ότι ειδικά ζευγάρια συνταξιούχων που έλαβαν το ΕΚΑΣ, εκεί η απώλεια του εισοδήματος είναι τρομακτική. Ουσιαστικά η περικοπή του ΕΚΑΣ είναι μία ακόμα ήττα, να το πούμε, και του κοινωνικού κράτους. Διότι ήταν ο κατεξοχής συμβολισμός του κοινωνικού κράτους το ΕΚΑΣ. Είναι ένα επίδομα το οποίο χορηγούνταν ακριβώς για τη στήριξη του εισοδήματος. Από τη στιγμή που αυτό είτε περιορίζεται σημαντικά είτε αφαιρείται εντελώς, ουσιαστικά συζητούμε για εξαθλίωση. Και δεν είναι υπερβολή να το πούμε. Είναι καταπάτηση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους. Μπορώ να πω κάτι? Βέβαια, φυσικά. Και δεν είναι μόνο το μηνιαίο εισόδημα, όπως πολύ σωστά είπε ο εργατολόγος μας, ότι έχουν μπει πολύ αυστηρά και σφιχτά εισοδηματικά κριτήρια και χαμηλά, ώστε πολλοί κόσμοι να μην παίρνουν το ΕΚΑΣ. Το μηνιαίο εισόδημα πρέπει να είναι από 664 ευρώ και κάτω. Αλλά είναι και το οικογενειακό του ετήσιο, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 11.000 ευρώ. Άρα με τον συνδυασμό αυτών των δύο, ουσιαστικά ελάχιστα παίρνουν το ΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν είναι... άνθρωποι με εξαιρετικά χαμηλή σύνταξη. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω εγώ κάτι, Άννα μου, σε αυτό το σημείο. Και σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος φεύγει και το ΕΚΑΣ από τη μέση, χρωστούσε λοιπόν, είχε πάρει δάνειο. Το έδεσες ωραία εκεί. Το έδεσα έτσι ωραία λοιπόν. Και εκεί πέρα που έπαιρνε τα 650 ευρώ, όπως ο τηλεθεατής μας ο συγκεκριμένος, πες ότι δεν του έγιναν 450, θα πάρει τελικά τον άλλο μήνα, τον Ιούλιο, 500 ευρώ από τα 650. Είχε ρυθμίσει τη ζωή του λοιπόν με τα 650 ευρώ και είχε κάποιες οφειλές στις τράπεζες με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας ή κάποιου δανείου, και σε σένα απευθύνομαι φυσικά, Κατερίνα μου, και θέλει τώρα
να κάνει ένα διακανονισμό και να τους πει: κοιτάξτε να δείτε, δεν φταίω εγώ. Ήρθε το κράτος και από τα 650 που περίμενα και σας έδινα τα 200-250 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα εκεί ήμουν ατυπικός, τώρα έχω υποστεί αυτή τη μείωση. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν αυτός ο φιλέτης? Ήδη στις προσωρινές διαταγές που δικάζουμε, αυτό το επικαλούμαστε σαν λόγο αδυναμίας πληρωμής. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν στις προσωρινές διαταγές, τι κάνουμε, είναι μια προσωρινή δικαστική προστασία μέχρι να γίνει το οριστικό δικαστήριο. Πηγαίνουμε στο γραφείο του δικαστή και, με, να το πω λεκά, του λέμε το χάλι μας. Του λέμε να με βοηθήσεις, γιατί δεν έχω λεφτά. Mm-hmm. Του παρουσιάζουμε λοιπόν τη σύνταξή μας του μήνα, η οποία όμως δεν έχει μειωθεί σχέση με το παρελθόν. Αλλά όμως του λέμε, ναι, δεν έχει μειωθεί τώρα, αλλά σε ένα μήνα θα παίρνω πολύ πιο λίγα λεφτά. Σε δύο μήνες θα παίρνω πολύ πιο λίγα λεφτά. Γιατί θα κοπούν οι επικουρικές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτή η μείωση του εισοδήματος φυσικά και αποτελεί ένα λόγο για να υποστηριχτεί η υπόθεσή μας στο ειρηνοδικείο, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Φυσικά και αποτελεί ένα λόγο και ένα επιπλέον επιχείρημα για να κάνουμε το αίτημά μας εξοδικαστικού συμβασμού προς την τράπεζα και να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Mm-hmm. Άρα. Δεν χαιρόμαστε που μειώθηκαν οι συντάξεις, άρα είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και να προβάλλουμε αν έτσι κάνουμε ώστε... και ειδικά τη διαδικασία στο ειρηνοδικείο, είναι υπέρ μας. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, σε λίγα... να πάρω και το σχόλιο από την Κατερίνα γι' αυτό, γιατί αντιμετωπίζεις και εσύ, Κατερίνα μου, πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Όπως σωστά είπε η συνάδελφος, η κυρία Κορσάνου, είναι ένας πάρα πολύ βάσιμος λόγος, προκειμένου να μπορέσει κάποιος είτε να ρυθμίσει είτε να κάνει έναν διακανονισμό, είτε να καταφέρει να κερδίσει μια τέτοια υπόθεση των χρεωμένων οικοκυριών. Ο φιλέτης μας είπε, Άννα μου, στην αρχή. Να πάμε σε διάλειμμα, Ευδοκία, και σε λίγα λεπτά. Να μας πει τι μπορεί να κάνει ο φιλέτης. Ακριβώς το πολύ σημαντικό κομμάτι και πολλών ποιες... που έχουν οφειλές στο δημόσιο. Ναι, και ποιες περισσότερες οφειλές μπορεί να ρυθμίσει. Και την ποινική δίωξη αυτών των ανθρώπων. Βεβαίως, θα τα συζητήσουμε και ποινικό. Μην νομίζετε ότι δεν έχει ποινικό. Άρα, Κορσάνου, Γιώργος Κουτσούκος και Κατερίνα Φραγκάκη είναι οι καλύτεροι, είναι μαζί μας και βεβαίως θα βρούμε λύση. 875-5000-878 SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υπερχρεωμένα νοικοκυρία, κυρίες και κύριοι, καθώς και το ασφαλιστικό αναλύουμε σήμερα με τρεις δικηγόρους που έχουμε στο στούντιο μαζί μας. Θα ξεκινήσω φυσικά από τις κυρίες. Είναι η κυρία Άννα Κορσάνου, είναι η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Είναι επίσης μαζί μας όμως και ο δικηγόρος μας, ο Γιώργος Κουτσούκος. Και πολύ τυχερά σήμερα. Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ και σας ευχαριστούμε κάθε απόγευμα και όλοι οι τηλεθεατές που το βλέπετε αυτό και μετά που πηγαίνετε στα γραφεία σας. Καθώς είναι η μοναδική εκπομπή που δίνει αποκλειστικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν την πλειονότητα των πολιτών μας. Έτσι, και αυτά ακριβώς είναι τα κόκκινα δάνεια. Άννα Κορσάνου, δεν μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει έξω με το που με βλέπουν να μου λένε έχεις την Άννα στο στούντιο. Λέω την έχω, πάρτε μας να μας ρωτήσει τι θα γίνει. Καθώς υπάρχουν πολλοί δανειολήπτες που λόγω της κατάστασης και λόγω των περικοπών που έχουν υποστεί και σε μισθούς και σε συντάξεις, αλλά και καθώς και με την ανεργία, μας παίρνουν τηλέφωνο έντρομοι τι μπορούμε και να κάνουμε. Και πριν ξεκινήσουμε να απαντήσουμε και σε δύο ερωτήσεις, μία για δάνεια και μία για αναπηρική σύνταξη. Λοιπόν, το 321, καλησπέρα, θέλω να ρωτήσω αν κάποιος έχει μπει στο νόμο Κατσέλη. Έχει γίνει το προσωρινό δικαστήριο στο ειρηνοδικείο, έχει οριστεί δόση 180 ευρώ. Έχω να πληρώσω τρεις μήνες. Θα έχω κάποια ποινή? Ωραία. Καταρχήν να πω στο σχόλιο της ΚΙΑ, εκτός ότι την ευχαριστώ πάρα πολύ, όλοι οι δικηγόροι που καλεί εδώ είναι εξαιρετικοί. Δεν υπάρχει ένας καλύτερος και ένας χειρότερος. Είναι όλοι εξαιρετικοί και οι πληροφορίες που δίνουν είναι καταπληκτικοί. Έγκαιρη ενημέρωση. Αλλιώς δεν έρχεται κάποιος εδώ, αν δεν είναι καλός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα, πολύ κέρια η ερώτηση του τηλεθεατή σας. Αυτές τις καταβολές που να πούμε ότι αν ήταν το οριστικό δικαστήριο που είχε βγάλει την απόφαση, τώρα το έχει βγάλει το προσωρινό, έχει πάρει προσωρινή διαταγή. Αν ήταν το κανονικό δικαστήριο, αν δεν πλήρωνε τρεις δόσεις, θα είχε κίνδυνο να εκπέσει του νόμου. Τώρα που είναι το προσωρινό δικαστήριο, δεν έχει αυτόν τον κίνδυνο, όμως να φροντίσει να πληρώνει. Να μην δώσει πάτημα στις τράπεζες, γιατί ο δικαστής προστάτευσε την περιουσία του με τον όρο ότι θα καταβάλει τις δόσεις. Άρα, αν δεν καταβάλει τις δόσεις, 180 ευρώ, αν δεν του αρέσει η δόση και είναι πολύ, να πάει να κάνει αίτηση μεταρρύθμισης. Μην το, πώς να το πω,
Μην το αμελείς και μην το αφήσει. Ε. Μην το αφήσει. Μην το διακινδυνεύσει. Αυτό είναι το ρήμα ήθελα. Μην το διακινδυνεύσει. Ωραία. Γιατί μπορεί η τράπεζα να του πει: σου έχω προστατεύσει το σπίτι με τον όρο να πληρώνει 180. Αν δεν τα πληρώνει, ξεκινά δικασίε εκτέλεση. Εντάξει. Κατερίνα, για να πηγαίνει και συντάξει, να πούμε για να απαντήσουμε και στην ερώτηση του τηλεθεατή, τι γίνεται και τι αλλαγέ έχουμε και στι αναπηρικέ συντάξει. Έχουμε την εγκύκλιο που είπαμε για τις προσωρινές, και για τι αναπηρικέ συντάξει. Δίδεται πολύ μικρότερο ποσό αυτή τη στιγμή και στι αναπηρικέ δυστυχώ. Ξεκινάει το κατώτατο από 288 ευρώ και το ανώτατο που μπορεί να πάρει κάποιος είναι 576 ευρώ. Έχει τροποποιηθεί και αυτό δυστυχώς. Έχει πάει το 75% από αυτό που θα ελάμβανε και είναι 576. Έτσι. Και δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι για τους προσωρινές τουλάχιστον πρέπει να... Αυτό λοιπόν, είναι το ο Γιώργος θα μας απαντήσει λοιπόν την ερώτηση του 956. Παίρνω αναπηρική σύνταξη 67% και από το Γενάρη έγινε μόνιμη. Αν θα υπάρξει μείωση από πότε και πόσο. Τώρα είναι στο το 100% της πλήρους σύνταξης. Σε ευχαριστώ. Εφόσον μονιμοποιήθηκε η σύνταξή του, αν θα υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, θα υπάρξουν κυρίως όσον αφορά... Καταρχάς, υπάρχουν ήδη παρενέργειες λόγω παρακράτησης του φόρου εισοδήματος, αλλά γενικότερα, λόγω της μονιμοποίησης, και επειδή δεν θα ξεπερνάει και ενδεχομένως κάποιο πλαφόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν νομίζω ότι θα έχει αισθητά κάποιες απώλειες. Ίσως μόνο λόγω παρακράτησης του φόρου, όπου υπάρχουν και διακυμάνσεις. Η κυρία Ελένη είναι η επόμενη τηλεθεατριά μας, να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω για τα δάνεια του. Από περάσει ένα δάνειο έχω κάνει άτοπο. Τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, τι δάνειο είναι αυτό, γιατί δεν σας ακούγαμε καλά. Είναι του ΟΕΚ. Τι δάνειο είναι αυτό. Ναι, δάνειο του ΟΕΚ. Του ΟΕΚ. Από περάσει. Ναι. Μάλιστα. Και... αυτό το πληρώνετε ή είχε μείνει λήξη πρόθεσμο. Έχουν γίνει λήξη πρόθεσμο. Έχω 3 χρόνια. 3 χρόνια δεν το πληρώνετε. Αρκετό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η συμβουλή μου είναι ότι αυτό το δάνειο, εδώ και 3 χρόνια τώρα καταλαβαίνω, πρέπει να περάσετε κάποιες δυσκολίες για να μην το πληρώνετε. Αυτό, αν αποφασίσετε και έχετε τις άλλες προϋποθέσεις, μπορεί να συμπεριληφθεί και να κάνετε αίτηση στο ειρηνοδικείο στο νόμο Κατσέλη. Αλλά αν δεν θέλετε να πάτε στο ειρηνοδικείο, μπορεί να γίνει και κάποια ρύθμιση. Έχετε ρωτήσει τον ΟΕΚ, έχετε καταρχήν είναι δάνειο του ΟΕΚ ή από κάποια τράπεζα με επιδότηση του ΟΕΚ. Δάνειο του ΟΕΚ είναι κατευθείαν. Ωραία. Γίνεται να μπει στο νόμο Κατσέλη, αγαπητή κυρία. Θέλω να ενημερωθείτε, να δείτε αν έχετε τις προϋποθέσεις, γιατί αν τις έχετε, είναι κρίμα να μην τύχετε αυτή τη ευεργετική διάταξη αυτού του νόμου. Είναι για ανθρώπους που έχουν δυσκολίες, που έχουν χαμηλό εισόδημα, που έχουν κάποια ασθένεια, που έχουν ανεργίες. Δεν ξέρω τα δεδομένα, αλλά αν έχετε αυτά τα δεδομένα, να κάνετε έτσι το ειρηνοδικείο. Αν δεν τα έχετε, κάποια ρύθμιση. Μην το αφήνετε 3 χρόνια. Το έχω αφήσει. Τι μου είπαν, ότι θα. Και λέω. Δυσκολευόμαστε γιατί κάνει διακοπές, να σας ακούσουμε. Κρατήστε αυτά που σας είπαμε και ό,τι άλλο θέλετε σε κάποια επόμενη εκπομπή ξαναμιλάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοφία, λοιπόν, πάμε πριν περάσουμε στον κύριο Μπάμπη για να θέσει την ερώτησή του. Πάμε να δούμε, έχουμε παράταση στις πληρωμές των ασφαλιστικών οφειλών στον ΟΓΑ, Καταρίνα. Δόθηκε πράγματι παράταση, σήμερα γνωστοποιήθηκε αυτό. Είναι πλέον μέχρι 29 εβδόμου. Και ακόμα και για τις περιπτώσεις που έχει γίνει και κάποια ρύθμιση, ισχύει αυτή η ημερομηνία. 29 ευρώ, λοιπόν. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι, βέβαια, ιδιαίτερα για τις τάξεις του ΟΓΑ, για αυτό που λέει η κυρία Φραγκάκη, θέλει μεγάλη προσοχή, επειδή για τους αγρότες που δεν έχουν πληρώσει τις τάξεις τους, ο ΟΓΑ ασκεί μέτρα εκτέλεσης, μπορεί να πάρει μέχρι και κομμάτων επιδοτήσεων, ειδικά αγρότες οι οποίοι ουσιαστικά. Αν μπορεί να ζητήσει να επιστραφεί η επιδότηση. Την μπλοκάρει. Δεν μπορεί, μπλοκάρει. Να πάρει επιδότηση. Γιατί το είχαμε ακούσει και αυτό το σενάριο παλιότερα, Γιώργο, θυμάσαι που το είχαμε. Μα παίρνει τα χρήματα από τους λογαριασμούς κατευθείαν. Κατευθείαν. Και μπλοκάρει τις επιδοτήσεις τα πάντα. Άρα να πάνε να κάνουν ρύθμιση. Για να μείνουμε στο κομμάτι. Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν γίνει πιο επιθετικά. Πιο επιθετικά. Λοιπόν, μετά τον κύριο Μπάμπη, μένουμε στο κομμάτι. Οφειλές και κατασχέσεις, να δούμε τι γίνεται και πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιο ο οποίο χρωστάει. Κύριε Μπάμπη, καλησπέρα σα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ καλά. Ήθελα να ρωτήσω για σύνταξη αν μπορώ να βγω. Είμαι 58 χρονών και 8 μηνών και έχω 11.930 έσημα. Αν μπορώ να βγω με πλήρη σύνταξη.
Έχετε πόσα ακριβώς ένσημα, 11.000 είπατε? 930 τώρα. Και είμαι 58 και 8 μήνες έχω κλείσει. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν έχετε τόσα ένσημα, έχετε κάνει ενδεχομένως και κάποια εξαγορά ή... Όχι, τίποτα. Ωραία. Είναι όλα κανονικά. Ωραία, ωραία. Και 58 ετών είστε τώρα, είστε αυτή τη στιγμή. 58 και 8 μήνες έχω κλείσει. Ωραία. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να πάτε και με τις διατάξεις του 2011, όπου έπρεπε να είχαν συμπληρωθεί 10.800 ένσημα. Έχετε αυτή τη δυνατότητα. Απλώς λόγω του ότι τα 58 τα συμπληρώνετε το 2016, τα έχετε συμπληρώσει τώρα δηλαδή, η ηλικία που ισχύει είναι τα 59. Οπότε στα 59 θα μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση. Α, στα 59. Θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα 59, γιατί λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι συμπληρώνετε τα 58 τώρα, το 2016. Όχι, τα 58 τα έχω κλείσει. Έχει κλείσει τα 58. Μήπως είναι στα 58 πότε ακριβώς γίνατε? Άρα γίνατε μέσα στο 2015. Το 2015 έξερα. Ωραία. 58 τον Οκτώβριο. Ωραία, τότε όντως είναι 58 και 6 μήνες, οπότε μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Πάμε ευλογία τώρα να ανοίξουμε αυτό το σημαντικό θέμα, οφειλές και κατασχέσεις και ποιες οφειλές μπορούμε να ρυθμίσουμε. Και σε πολύ λίγο θα μας πεις για κατασχέσεις στην εφορία και τι πρέπει, πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Και μάλιστα και με μία αίτηση, Κατερίνα Βραγκάκη. Βέβαια. Τόσο εύκολα. Για ρύθμιση. Εντάξει, εύκολα χρειάζεται ένας δικηγόρος για να το λύσει το θέμα. Άρα, Άννα Κορσάνου, Γιώργο Κουτσούκο και Κατερίνα Φραγκάκη, πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Έχω οφειλές. Ποιες οφειλές λοιπόν μπορώ να ρυθμίσω? Οφειλές εννοείται προς την εφορία. Ναι, ας πούμε, μπράβο. Προς την εφορία. Είναι δεδομένες λοιπόν οφειλές στην φορολογική διοίκηση. Πάμε στην πρώτη κατηγορία, Άννα Κορσάνου και Κατερίνα. Οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ΣΟΤΑ. Κοιτάξτε, θα πρέπει να αποτανθούν σε κάθε περίπτωση, επειδή όπως είπε και πολύ σωστά η συνάδελφος, η κυρία Κορσάνου, έχουν ξεκινήσει κατασχέσεις σε λογαριασμούς αυτή τη στιγμή στις τράπεζες, όπου έρχονται και δεσμεύουν όλους τους λογαριασμούς, όχι μόνο έναν λογαριασμό ώστε να αποπληρωθεί το ποσό, αλλά πιάνουν όλους τους λογαριασμούς, όσους έχει δηλαδή ο κάθε άνθρωπος που οφείλει αυτά τα ποσά. Γι' αυτό μόλις δει ότι υπάρχει κάποια τέτοια δέσμευση και τον ενημερώσει η τράπεζα, γιατί η τράπεζα οφείλει να ενημερώσει κατευθείαν, θα πρέπει να πάει στην εφορία και θα πρέπει να προβεί σε κάποιες ρυθμίσεις έστω, προκειμένου να αποδεσμευθούν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί. Και οι οφειλές φυσικά έχουμε και προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με τις προσαυξήσεις και τους στόχους εκπρόθεσμης καταβολής. Πολύ σωστά πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις, όπως είπε η κυρία Φραγκάκη, αλλά σε περίπτωση που είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσά των οφειλών, μιλάμε, υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που χρωστάνε χιλιάδες ευρώ ή και εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι εκτός από τη ρύθμιση έχουν και τη διέξοδο προσφυγής στη διοικητική δικαιοσύνη. Με το που θα τους επιβληθεί ο φόρος μέσα σε ένα μήνα μπορούν να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή και στην απόρριψη, γιατί πάντα η δίκη σε απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή, μπορούν να ασκήσουν προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Θα πληρώσουν το 50% του ποσού, το άλλο 50% θα εκκρεμεί. Άρα έχουν από εκεί μια προστασία. Και θα διεκδικήσουν τη διοικητική δικαιοσύνη και θα πούνε: α, δεν ήταν σωστό που μου καταλόγησε αυτό, α, δεν μου το αιτιολόγησε. Θα βρουν έναν τρόπο και έχει βγει και μια απόφαση που λέει ότι για. Άλλο είναι αυτό, για οφειλές που είναι το 2010, θα έπρεπε να. Και αίτηση αναστολής για αυτό, για να έχει άμεση εκτέλεση η απόφαση. Δηλαδή, όχι απλά μια ενδικοφανή προσφυγή, πρέπει να γίνει και αίτηση αναστολής, ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Για να μην πληρώσει τίποτα. Για να μην πληρώσει τίποτα. Με την ενδικοφανή πληρώνει στο 50%. Ο κύριος Παναγιώτης, Ευδοκία. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Την ερώτησή σας. Ήθελα να ρωτήσω για ένα συνταξιοδοτικό θέμα που έχω. Βεβαίως. Έχω 13 χρόνια ΟΓΑ και τώρα είμαι στο ΤΕΒΕ και έχω 6 χρόνια ΤΕΒΕ. Συμπληρώνω τον Ιανουάριο τα 65. Από πού παίρνω σύνταξη και πότε? Η τελευταία φορά είναι το ΤΕΒΕ. Τελευταία φορά είναι το ΤΕΒΕ. Ναι, ναι. Είμαι αυτή τη στιγμή στο ΤΕΒΕ. Ωραία. Στο ΤΕΒΕ θα μπορείτε από τα 67 να έχετε δυνατότητα για σύνταξη. Και το κομμάτι του ΟΓΑ θα προσθεθεί στο κομμάτι του ΤΕΒΕ. Αλλά στα 67, όχι στην ηλικία που είστε. Ναι, τα χρόνια τα οποία έχουμε καλύπτει το ΤΕΒΕ. Ναι, γιατί πρέπει να έχετε μία. Είπατε έχετε 13 στον ΟΓΑ.
13 στον ΟΓΑ. Ωραία, συν 6 στο ΤΕΒΕ. Συν 8 θα πάω. 8, βέβαια, οπότε έχετε, αν είστε άνω της 15 ετίας, θα μπορείτε στα 67 όμως. Από τα δύο μαζί συμψηφίζονται για 15 ετία. Ναι, και τα δύο θα προσταθούν για τη συμπλήρωση της 15 ετίας. Μάλιστα, για το ΤΕΒΕ, δηλαδή εννοείται δεν παίρνουμε τίποτα από τα 67. Όχι, ούτως ή άλλως τα τελευταίες φορές θα είναι το ΤΕΒΕ, εφόσον θα συνεχίσετε και κανονικά. Οπότε από εκεί θα αξιώσετε και τη σύνταξη στα 67. Μάλιστα. Στην περίπτωση που διακόψω το ΤΕΒΕ, την τελευταία διετία, ένα παράδειγμα, τότε τι γίνεται. Και πάλι και αν διακόψετε, με δεδομένο ότι τα τελευταία αίσθημα θα εντοπίζονται ούτως ή άλλως στο ΤΕΒΕ, εκεί θα καταθέσετε και τυπικά, σαν, επειδή θα είναι ο τελευταίος φορές, θα καταθέσετε εκεί τυπικά την αίτηση συνταξιοδότηση. Επικαλούμενος και την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής για να προσθεθεί και το κομμάτι του ΟΓΑ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Άννα Κοσάνου, ποια είναι τα έξοδα που υπολογίζεται από τον νόμο ότι χρειάζεται μία οικογένεια έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές της ανάγκες? Λοιπόν, καλή ερώτηση, οικία μου, διότι για τον νόμο Κατσέλη πλέον για να καταθέσει κάποιος αίτηση πρέπει να πληρεί κάποια εισοδηματικά κριτήρια, έτσι. Mm-hmm. Σου λέει, έχει βγάλει ο νόμος κάποια τέτοια κριτήρια. Ας πούμε, για ένα άτομο είναι 1.100 ευρώ. Μάλιστα. Για 1.150. Για μια οικογένεια, για μια τετραμελή οικογένεια, δύο ανήλικα όμως τα παιδιά, για να θεωρηθεί τετραμελή οικογένεια, 2.900. Ακριβώς, 2.900. Άρα, να μην απογοητεύεται ο κόσμος και να νομίζει ότι με την αλλαγή του νόμου Κατσέλη έχουν μπει πολύ χαμηλά κριτήρια, άρα δεν μπορώ να μπω. Μια τετραμελής οικογένεια. Δεν υπάρχουν τετραμελής οικογένειες που το μηνιαίο εισόδημα είναι κάτω από 2.900 ευρώ. Σίγουρα. Πολλοί υπάρχουν οικογένειες που είναι με 1.500, με 1.200. Άρα αυτά είναι τα ποσά. Με η τετραμελής οικογένεια μέχρι 2.900 πρέπει να είναι το εισόδημα. Μάλιστα. Έτσι. Άρα σου απαντώ ο ακροθυγός πιο αναλυτικά. Θα βγάλω τους πίνακες και θα σου πω. Λοιπόν, το 2.90 μας ρωτάει πριν περάσουμε στην κυρία Έλενα. Είχα ανήλικο το 2010 και 5.300 ένσημα. Είχα γεννηθήσα το Μάιο του 67. Πότε συνταξιοδοτούμε? 5.300. 5.300 ένσημα. Το 2010 είχε ανήλικο παιδί. Γεννηθήσα το Μάιο του 67. Πότε λοιπόν θα βγει στην σύνταξη, μας ρωτάει, το 2.90. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι 49 ετών. Επειδή είναι 49 ετών, έχουν φύγει τα όρια ηλικίας προς τα πάνω. Δηλαδή, ενώ ήσχαν τα 50 για μειωμένη και τα 55, πλέον έχουν εκτοξευθεί τα όρια. Παραδείγματος χάρη τα 50 έχουν, επειδή τα συμπληρώνει η κυρία το 2017, είναι ήδη 58 και 5 μήνες για μειωμένη σύνταξη. Ωστόσο, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν 5.500 ημέρες το 10. Mm-hmm. Και εδώ θα πρέπει η κυρία να αναζητήσει αν έχει χρόνο ανεργίας ή χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας, προκειμένου να συμπληρώσει το χρόνο που της λείπει. Με δεδομένο ότι το παιδί ήταν ανήλικο το 10. Εάν δεν μπορεί να συμπληρωθούν οι 200 μέρες, mm-hmm, τότε χάνει το δικαίωμα. Θα πρέπει να αναζητήσει πλασματικούς χρόνους. Να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Έλενα. Καλησπέρα σας, κυρία Έλενα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ο αδελφός μου έχει βασικά μεγάλο πρόβλημα με την εφορία. Μάλιστα. Είχε μπει σε ρύθμιση για προηγούμενες οφειλές, αλλά δυνατούσε να πληρώσει και σταματήσει από την αρχή του χρόνου. Mm-hmm. Το εισόδημά του είναι γύρω στα 7 χιλιάρικα, λίγο κάτι παραπάνω. Και του ήρθε τώρα η εφορία 2.500 να πληρώσει λόγω τεσματού εισοδήματος. Είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα. Είναι εξωφρενικό, συμβαίνει, και θα μου επιτρέψουν φυσικά οι δικηγόροι να κάνω ένα πρώτο σχόλιο πριν περάσουμε σε εκείνους που τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Μας έχουν τύχει πολλές περιπτώσεις πολλών τηλεθεατών, κυρία Έλληνα, οι οποίοι είναι άνεργοι πέρυσι, που είχαν τη δουλειά τους, δεν πληρώσανε κάποιο ποσό και λόγω του τεκμαρτού αναγκαστήκανε τώρα φέτος, παρόλο που είναι άνεργοι, να πληρώσουν ποσά που ξεπερνούν και τις 2.000 ευρώ. Έχει αυτοκίνητο, έχει δάνειο, τι έχει? Ακριβώς. Και το βγήκαν αυτά. Έχει κάποιο αυτοκίνητο ή κάποιο δάνειο, ρωτάει η κυρία Κορσάνου. Έχουμε ένα δάνειο, ναι. Γι' αυτό. Είναι το δάνειο, είναι το δάνειο. Το δάνειο όμως δεν το έχουμε βάλει μέσα στην εφορία. Τότε θα είναι κάποιο ακίνητο που ίσως μένει σε αυτό το ακίνητο ή κάποιο αυτοκίνητο που μπορεί να χρησιμοποιεί ο αδελφός σας. Το κακό είναι ότι παίρνει η ενίκεια. Ανήκει 15% νομίζω. Ναι, ναι, έχει ανέβει και το θέμα είναι ότι τώρα η μόνη ρύθμιση που μπορεί να κάνει τουλάχιστον στην εφορία είναι στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Δεν υπάρχει. Τι μας είπατε, κυρία Έλενα?
Τι μας είπατε. Είναι σπίτια, δύο που νοικιάζει και ένα που μένει. Μάλιστα. Είναι και αυτό, είναι το ότι και ότι μένει σε ιδιόκτητο ακίνητο. Μπορεί χρέη λοιπόν που έχει στην εφορία να τα βάλει στον νόμο Κατσέλη, Ανακοσάνου. Ωραία, πολύ σωστή ερώτηση. Αν έχει τις άλλες προϋποθέσεις, μπαίνουν τώρα και. Αλλά πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρέος σε ιδιώτη. Αν λοιπόν χρωστάει σε μια τράπεζα, ένα ιδιώτη, μπορεί να βάλει στην αίθουσα του δικαίου και το χρέος στον ιδιώτη και το χρέος αυτό που έχει στην εφορία. Αλλά να αφήσει να γίνει ληξιπρόθεσμο και να μην έχει δημιουργηθεί το τελευταίο έτος. Δηλαδή, του χρόνου μπορεί να κάνει έτσι το ειρηνοδικείο για αυτό το φετινό φόρο που ήρθε. Ούτως ή άλλως από 1η Ιουλίου όλες οι ληξιπρόθεσμες, όλες οι οφειλές μας, αν γίνουν ληξιπρόθεσμες, έχουμε μόνο 15 μέρες να τις. Πολύ σωστά, γιατί αν έχουμε κάνει ρύθμιση, χάνουμε τη ρύθμιση. Γιατί χάνουμε τη ρύθμιση. Άρα έτσι, λοιπόν, ναι, ο κύριος που είναι αδυνατή, τύπος να κοιτάζει 12 δόσεις. Υπάρχει ρύθμιση στο 12 δόσεις. Θα πάει να του δεσμεύσει τα χρήματα από την. Βέβαια, οπωσδήποτε, Κατερίνα. Καλό θα είναι να αποτανθείτε και στον έφορο, να πάτε δηλαδή στην εφορία, να το δείτε λίγο το θέμα, μην το αφήσετε έτσι, γιατί θα σας δεσμεύσουν όλους τους λογαριασμούς σας και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να κινείται. Αν τα παίρνει δηλαδή τα ενίκια που λαμβάνει. Δεν έχει λογαριασμό, μόνος ο λογαριασμός είναι δικός μου. Είναι κοινός βέβαια. Είναι κακό, κυρία μου. Το δικό σας θα δεσμεύσουν και τους κοινούς δεσμεύουν, να ξέρετε. Θα σας το δεσμεύσουν το λογαριασμό και μεγαλύτερο ποσό και αν έχετε και δεύτερο και τρίτο θα σας το δεσμεύουν όλους όσους λοιπόν, είναι κοινοί. Να σας πω κάτι, θέλετε να με ακούσετε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό το λογαριασμό το κοινό θα πάτε κι εσείς και ο αδερφός σας και θα τον ορίσετε ως ακατάσχετο. Θα πάτε στο λογιστή σας, θα μπει μέσα στο τάξη, θα του δώσετε τον αριθμό του λογαριασμού και θα του πει ότι εγώ αυτός ο λογαριασμός τον είναι ακατάσχετος. Έτσι ώστε τουλάχιστον μέχρι 1.250 ευρώ αν υπάρχει κατάθεση εκεί να μην πειράζεται. Αυτό ή θα πάει κατευθείαν στην τράπεζα ή θα το εκτυπώσετε και θα το πάτε εσείς στην τράπεζα. Γιατί θα δείτε μια δυσάρεστη έκπληξη μια μέρα, εσείς που δεν χρωστάτε πουθενά, επειδή έχετε κοινό λογαριασμό με τον αδερφό σας που έχει τέτοιες οφειλές, να μην βρείτε χρήματα μέσα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνετε και μια τελευταία συμβουλή από εμάς, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι από αυτόν τον λογαριασμό 420 ευρώ, αν έχετε, δεν ξέρω το ποσό που έχετε, ούτε χρειάζεται να μας το πείτε, 420 ευρώ την εβδομάδα που μπορείτε εσείς και ο αδελφός σας να βγάλετε όσα περισσότερα πριν προλάβει η εφορία να το κάνει για εσάς. Εγώ το είπα με τόση έμφαση για εσάς. Μην κοιτάτε που αγριεύουμε λίγο. Εδώ το λέω με έμφαση για να το καταλάβετε. Δεν είμαστε μόνο στα καλά και στα χρέη και οι ηγητές και οι συνδικαιούχοι και όλοι. Πάμε, Σοφία, και πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί είναι κάτι που αποσχολεί πάρα πολύ κόσμο. Γιατί πλέον βγήκε η Φραγκάκη. Θα αναγνωρίζετε, Κατερίνα μου, για τους δημοσίους υπαλλήλους η προϋπηρεσία που δεν αναγνωριζόταν στο παρελθόν στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα που μπορεί να είχαν. Ισχύει αυτό, θα αναγνωρίζετε όσον αφορά το θέμα της κινητικότητας η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Εφόσον βέβαια μιλάμε για μια ομοειδή θέση, δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά μπαίνουν και κάποιοι περιορισμοί. Τις γελιογραφίες λύσεις, τι να σου λέω, να θυμάσαι. Όχι, ήμουν κάπου στο δημόσιο στα έργα. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Ναι. Όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσα να την αναγνωρίσει. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 7 έτη και ο περιορισμός που τίθεται είναι ότι εφόσον αυτός ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος αναγνωρίσει την προϋπηρεσία του στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα μπορεί για τα 3 χρόνια τα επόμενα να πάει σε μια ομοειδή θέση σε κάποιον ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ο μόνος περιορισμός που τίθεται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ξεκινάει αυτό που είναι πάρα πολύ θετικό. Επίσης, να πούμε για τους δημοσίους υπαλλήλους ότι μπορούν να παρακολουθήσουν το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δίδεται η δυνατότητα να πάνε να παρακολουθήσουν και τα 3.500 ευρώ από το ολικό ποσό που πρέπει, τα δίδακτρα που πρέπει να καταβάλουν, κατατίθεται από το δημόσιο. Άρα θα πρέπει να πληρώσουν μόνο το υπόλοιπο ποσό. Μόνο τα υπόλοιπα 1.500 ευρώ. Ναι, ναι. Το 772 είστε η καλύτερη ενημερωτική εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί είστε οι πρωταγωνιστές σε αυτή την εκπομπή, όλοι εσείς. Παρακαλώ πολύ, ενημερώστε μας για τις επικουρικές συντάξεις. Το λέμε συνέχεια, Γιώργο. Οι εκπαιδευτικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται και αυτό γιατί συνδέονται με τη βιωσιμότητα που θα έχει ο επικουρικός φορέας. Όταν η κατάσταση της οικονομίας είναι αυτή την οποία όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν και έσοδα για το επικουρικό ταμείο. Εγώ, είναι προσωπική εκτίμηση, θεωρώ ότι κάθε μήνα θα τίθεται το ζήτημα του ύψους της επικουρικής σύνταξης, ακριβώς γιατί υπάρχει πολύ σημαντική στέρηση εσόδων και γιατί οι επιχειρήσεις αδυνατούν μέσα σε αυτό το κυκαιώνα
των μεταβολών και των κακών συγκυριών να ανταπεξέλθουν στις πάγιες υποχρεώσεις τους. Αναμού. Και επίσης έχει αυξηθεί και η εισφορά επικουρικής ασφάλισης. Και έτσι θα κλείσουμε. Ακριβώς με μία ερώτηση. Φτάνουν κοντά στις 9.000 τα ακίνητα που είναι στην ηλεκτρονικό πληστηριασμό από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εισόδων. Μα τώρα από εδώ και πέρα έτσι έγινε πληστηριασμό, ηλεκτρονικό τρόπο. Μάλιστα. Έτσι μπαίνει στο Ταμείο Νομικών στο site του εκεί και βλέπει. Μόνο για το πρώτο τετράμινο όμως του 16 υπάρχουν. Μα είναι και λίγα, σας λέω. Οι δανειολήπτες που χρωστούν και είναι σε αδιέξοδο είναι πολύ πολύ περισσότεροι. Και αν θελήσει η τράπεζα να πιέσει, και αυτό είναι το θέμα της μεταβίβασης των δανείων. Ότι όταν το δάνειο το έχει μια ελληνική τράπεζα, μπορεί και η κυβέρνηση να πει: σου δίνω λεφτά, γιατί χρηματοδοτούμε τις ελληνικές τράπεζες? Για να έχουν λεφτά και να μην ζωρίσουν τους δανειολήπτες. Ενώ το ξένο φαν δεν μπορείς να το ελέγξεις. Μάλιστα. Αυτό φοβούνται. Άννα Κορσάνου, Γιώργο Κουτσούκο και Κατερίνα Φραγκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα βρήκαμε λύση. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Ακολουθεί η εκπομπή Πολιτική Οικονομία με την Αμαλία Κάτζου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. We'll be right back.